Τρίτη και τελευταία μέρα του 27ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κοκτέιλ από την Ένωση Μπαρτέντερ Ελλάδας, εδώ μέσα στους φιλόξενους χώρους της Χορέκα. Ένωση Μπαρτέντερ Ελλάδας σημαίνει... Δημήτρη Ζάπας, πρόεδρος, ένα χειροκρότημα. Σήμερα λοιπόν είμαστε τρίτη μέρα. Είχαμε τον κλασικό διαγωνισμό μας χτες. Ο νικητής του οποίου φεύγει για το παγκόσμιο πρωτάθλημα που πρόκειται να γίνει στη Ρώμη. Προχτές είχαμε το ελληνικό κοκτέιλ. Και σήμερα... Σήμερα λοιπόν έχουμε... Θα ψάξουμε να βρούμε το καλύτερο... Θα βρούμε το καλύτερο ελληνικό... Το καλύτερο κοκτέιλ από Έλληνα μπαρτέντερ χωρίς αλκοόλ. Και επίσης θα βρούμε το καλύτερο bartending team από 4 μπαρ που είχαν το θάρρος να έρθουν να διαγωνιστούν. Αυτό ξεκίνησε πέρυσι, το Battle of the Bars. Πήγε πάρα πολύ λοιπόν, καλά. Πέρυσι το Battle of the Bar. Και πρέπει να θυμίσουμε στους παρευρισκόμενους ότι έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης, τον Giorgio Fanta, President of International Bartender Association. Τον General Secretary, Bruno Santos. Thank you, both of you who came. Thank you very much. We had them with us for 2 days. Yeah, είχαμε και άλλους προσκαλεσμένους, οι οποίοι έπρεπε να αναχωρήσουν για τις χώρες τους. Είχαμε και τον παγκόσμιο πρωταθλητή τον φετινό που κέρδισε το διαγωνισμό στην Κούβα. Ωραία. Είχαμε τον Βέλγο αντίστοιχό σου πρόεδρο της Ένωσης Bartender Βελγίου. Νομίζω ότι ψάχνουμε, πρέπει να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θέλω να πούμε και δύο λόγια, λόγια για το πόσο σημαντικό είναι το non-alcoholic cocktail. Λοιπόν, το πόσο σημαντικό είναι το non-alcoholic cocktail. Είναι μία τάση καινούρια στην αγορά. Κόσμος και άνθρωποι να πίνουν κοκτέιλ τα οποία δεν περιέχουν πολύ αλκοόλ ή περιέχουν καθόλου αλκοόλ. Λοιπόν, και εμείς ψάχνουμε να βρούμε συνδυασμούς με προϊόντα των χορηγών μας για να φτιάξουμε το κοκτέιλ που είναι χωρίς αλκοόλ. Τα πολλά λόγια είναι αυτό για να δώσουμε το βήμα στους μπαρτέντερ μας. Για να μπορέσουμε να τελειώσουμε και γρήγορα σήμερα. Χθες το αργήσαμε λίγο. Εάν δεν με αφήνεις να προχωρήσω, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Λοιπόν, να φωνάξουμε. Έχουμε γευστικούς κριτές, δύο άξιους επαγγελματίες, πρώην μέλη και μέλη συνεχίζουν να είναι μέλη της Ένωσης Μπαρτέντερ, πρώην μπαρτέντερ. Κάποιοι δουλεύουν ακόμα. Έχουμε γευστικούς κριτές, τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Ένα χειροκρότημα για τον Δημήτρη τον Παπαϊωάννου. Ο οποίος είναι συνιδρυτής της εταιρείας Mindful, που παράγει ελληνικά αναψυκτικά και είναι και από τους υποστηριχτές μας. Τον Άρη τον Χατζιαντονίου, είναι brand ambassador του Μεταξά, παγκόσμιος global brand ambassador του Μεταξά. Ο Δημήτρης δουλεύει ακόμα μπαρτέντερ, ο Άρης δυστυχώς δεν... Τι, είσαι κανείς βάρδιος. Και εκπληκτικός φλερ. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, είναι οι γευστικοί μας κριτές και οι τεχνικοί κριτές μας είναι ο Γιάννης ο Σταυρακάκης, ο Χρήστος ο Μανουσίδης και ο Γιάννης ο Νάτσης. Λοιπόν, θα αποχωρήσουν οι δύο οι γευστικοί κριτές μας και θα πάνε στο δωμάτιο γευσιγνωσίας. Οι τεχνικοί κριτές να πάρουν τις θέσεις τους. Ισχύουν τα ίδια λίγο σε κάθε μας διαγωνισμό. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν 7 λεπτά στη διάθεσή τους. Τα ρολόγια τα βλέπετε δεξιά σας και αριστερά σας. 7 λεπτά για να δημιουργήσουν το κοκτέιλ τους με προϊόντα αποκλειστικά και μόνο από τους χορηγούς μας σήμερα. Νομίζω ότι πρέπει να μπορούμε να ξεκινήσουμε. Μέχρι να έρθουν στα τραπέζια οι διαγωνιζόμενοι, να πούμε δύο λόγια για τη μάχη των μπαρς. Να πούμε, βεβαίως. Ψάχνουμε να βρούμε το καλύτερο bartending team που εκπροσωπεί το μπαρ που εργάζεται. Θα είναι δύο bartender από κάθε μπαρ. Θα μας φτιάξουν ένα κοκτέιλ, το ίδιο κοκτέιλ και οι δύο, στην πρώτο γύρο. Πότε θα μας παρουσιάσουν τον μπαρ με όποιο τρόπο αυτοί θεωρούν καλύτερα για να εκφράζει το μαγαζί τους. Μπορεί να μας χορέψουν, μπορεί να μας τραγουδήσουν. Μπορεί απλά να παρουσιαστούν, θα μας δείξουν. Έχουμε δει και χορό και τραγούδι πάντως πέρσι. Βέβαια. Οι νικητές περσίνοι τραγουδήσανε. Τραγουδήσανε και χορέψανε κιόλας. Φτιάξανε και κοκτέιλ βέβαια. Εκπληκτικά κοκτέιλ για να νικήσουν κιόλας. Ωραία. Λοιπόν, θα έρθουν λοιπόν όταν θα τελειώσουν οι τρεις αυτοί διαγωνιζόμενοι. Θα έχουμε μετά το πρώτο μπαρ που θα παρουσιαστεί. Θα μας φτιάξουν ένα κοκτέιλ το οποίο θα είναι σίγνιασουρ του καταστήματος που δουλεύουν. Και μετά θα μας παρουσιάσει ο καθένας μια διαφορετική συνταγή από προτινόμενα κοκτέιλ της Διεθνούς Ένωσης Μπαρτέντερ, από τα κλασικά κοκτέιλ που έχει η Διεθνή Ένωση Μπαρτέντερ. Και θα κριθούν για την εμφάνισή τους, για τον συγχρονισμό, έτσι, γιατί και για το πώς φτιάχνουν τα ποτά, αν τα ποτά είναι ίδια, γιατί όταν ο ένας λείπει από τον μπαρ και είναι ο άλλος στη θέση του, θα πρέπει να το φτιάχνουν ακριβώς το ίδιο. Είναι νέος ο διαγωνισμός, όπως είχαμε πει. Είναι νέος.
είναι λίγο απαιτητικός και πολλοί δεν θέλουν να εκτεθούν στο κοινό. Έχουμε την ίδια χρονική διάρκεια, πρόεδρε. Την ίδια περίπου χρονική διάρκεια. Δηλαδή, έχουν ένα gap 9 λεπτά. 9 λεπτά. Και πρέπει σε αυτά τα 9 λεπτά να κάνουν όλα αυτά που είπαμε. Οπότε γίνονται ταυτόχρονα οι δύο διαγωνισμοί. Αυτό είναι 7 λεπτά τώρα. Εδώ που θα είμαστε 7. Από τον non-alcoholic θα είναι τα πρώτα τρία παιδιά οι διαγωνιζόμενοι μας. Μόλις τελειώσουν, έχουμε το πρώτο battle. Το πρώτο battle of the bars στα 9 λεπτά ο διαγωνισμός τους. Ναι. Ο χρόνος για τη μάχη των μπαρ δεν είναι όπως στο χρόνο που έχουμε για το χωρίς αλκοόλ, για το διαγωνισμό το ανεξάρτητο των bartending. Μας ενδιαφέρει πιο πολύ μέσα σε 9 λεπτά να μπορέσουν να μας δείξουν όλα αυτά. Εάν κάνουν και 10, θα κριθούν αναλόγως από τους κριτές, εάν θα κάνουν και 10 λεπτά. Η χορηγή μας λοιπόν εφέτος για, συγκεκριμένα για, την, για το κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ. Έχουμε λοιπόν από την εταιρεία Umami τα σιρόπια και πουρέδες Upgrade. Από την εταιρεία Ruby τα Cordial Fiju. Από την εταιρεία Frufru το Limey και τα Signature Collection μαζί με τα σιρόπια και μαζί με τους πουρέδες Limey. Να πούμε για το Limey ότι έχει το ίδιο DNA με το Lime, αλλά είναι χωρίς συντηρητικά. Χωρίς συντηρητικά. Χωρίς συντηρητικά. Και από την εταιρεία Καρούλιας έχουμε τα αναψυχτικά Oz και Fever 3. Δεν είπαμε τη Μονίν, ναι. Και από τη Μονίν την εταιρεία βέβαια. Και από την εταιρεία Μονίν, τελικές, Μονίν, σιρόπια και πουρέδες. Σιρόπια και πουρέδες. Σιγά σιγά τα παιδιά ετοιμάζονται. Και φυσικά δεν θα μπορούσε τίποτε να γίνει χωρίς τους υποστηρικτές μας. Σαφέστατα λοιπόν να θυμίσουμε και τους υποστηρικτές. Βεβαίως. Εργαλεία μπάρ από την Μπελότζια. Μπελότζια λοιπόν από την εταιρεία Eurocard. Τα φρούτα μας Ίσαρις. Επί την ευκαιρία να πούμε ότι και το νικητήριο bartending team θα πάρει και δώρο ένα δώρο Μπελότζια από την εταιρεία Eurocard. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε τις παγομηχανές μας, Χοντζιγιάκη. Ο πάγος μας είναι από τις παγομηχανές Χοντζιτζάκη. Μόλτ, το εστιατόριο Μόλτ. Το Μπαρ Ντασότο. Το εστιατόριο Μόμιξ. Το εστιατόριο Μόμιξ. Το Μπαρ Μόμιξ. Μπαρ εστιατόριο. Κάναμε και το πάρτι μας θες εκεί. Molecular Bar, ναι. Και φυσικά ειδικό πάγο από το Icebox. Από το Icebox. Και να πούμε ότι οι τρεις πρώτοι, ο πρώτος θα είναι ο νικητής, θα κάνει το καλύτερο non-alcoholic cocktail για το 2023. Οι τρεις πρώτοι θα ακολουθήσουν την ελληνική αποστολή στο παγκόσμιο που θα γίνει τον Νοέμβριο στη Ρώμη, μαζί με τον νικητή του χτεσινού διαγωνισμού, τον Χρήστο τον Βόγλη, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο παγκόσμιο διαγωνισμό. Ναι, αλλά είναι και οι τρεις, όλοι, και οι τρεις οι χτεσινοί. Και οι τρεις θα έρθουν. Και οι τρεις του ελληνικού, αλλά και οι τρεις σημερινοί. Συν το καλύτερο bartending team. Φεύγουν. Ο πρόεδρος τρελάθηκε και βγάζει εισιτήρια. Ναι, ναι. Και φεύγουν λοιπόν όλοι με την ελληνική αποστολή και πάνε στη Ρώμη. Στη Ρώμη, γιατί όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη. Στη Ρώμη. Όλοι οι δρόμοι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κοκτέιλ για το 2023. Νομίζω τα παιδιά πρέπει να είναι έτοιμα. Αν είμαστε έτοιμοι, κύριε Νάτση, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Πάμε λοιπόν, καλησπέρα. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Η κερκίδα σου, τους το είπα χτες αυτό, να ξέρεις. Τι? Τους είπα ότι κάθονται εκεί και δεν κάνουν καλή κερκίδα όπως πέρυσι. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, καλησπέρα για όσους δεν με ξέρετε. Είμαι Ντίνα Νικολίτσα από Ρόδο, από το Villa di Mare. Σήμερα θα κάνουμε ένα κοκτέιλ που λέγεται The Citrus Land, γιατί έχουμε έναν sour χαρακτήρα. Έχουμε φρέσκο κουμκουάτ, κάρδαμο, ανανά πουρέ από τη Μονίν, green apple, lemongrass, lime και ένα citrus αφρό από πάνω για να δώσουμε παραπάνω αρώματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Πάμε να συνεχίσουμε. Νομίζω ότι από ένα νησί πάμε σε ένα άλλο νησί. Σε ποιο νησί πάμε? Σε ποιο νησί πάμε? Από τη Ρόδα πάμε στην Κρήτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είμαι ο Στέφανος Κουτρούλης. Έρχομαι από τα Χανιά της Κρήτης. Τέλεια. Χαίρομαι γι' αυτό. Εργάζομαι στον Μπαρμπαρόσα και στο Puerto Cocktail Bar με τον κύριο αριστερά μου. Να τα λέμε κι αυτά. Το κοκτέιλ που θα σας παρουσιάσω σήμερα το έχω ονομάσει wannabe cocktail. Θα ήθελε να ήταν κοκτέιλ. Θα ήθελε να ήταν κοκτέιλ, αλλά είναι mocktail. Είναι mocktail. Χρησιμοποιώ ένα μείγμα που έχω φτιάξει ο ίδιος. Για πες μας τι περιέχει. Τι θα περιέχει τέλος πάντων. Αραιωμένη για ακρίβεια κρέμα τυριού είναι. Φιλαδέλφια με κρέμα γάλακτο στην αρχή αραιώσει. Ένα σιρόπι
Ρουμιού, Ραμ, Καρύμπιαν. Θα πάμε ή θα πιούμε, δεν έχω καταλάβει. Όπως το πάρει κανείς. Όπως το πάρει κανείς. Και θα φάτε, γιατί έχω φτιάξει την καρνιτούρα τέλεια, την αντίστοιχη. Τέλεια, τέλεια, πάμε. Ναι, εκεί ήθελα να καταλήξω. Έχω χρησιμοποιήσει, όπως είπαμε, το σιρόπι Ρουμιού, γι' αυτό το ονόμασα Wannabe. Okay. Αλατισμένη καραμέλα σιρόπι και πουρέ ανανά. Wannabe, λοιπόν, καλή λίγα επιτυχία. Πάμε να συνεχίσουμε. Σας πάω πάλι στα Χανιά. Γεια σας και από μένα, καλησπέρα. Φίνος Αλέξανδρος ονομάζομαι. Εκπροσωπούμε το Puerto από τα Χανιά. Ένα after dinner non-alcoholic έχω ετοιμάσει. Είναι after dinner, το οποίο έχει μονίν σιρόπι μιλόπιτα, apple pie, cinnamon syrup, λίγο ζεά, λάιμι και κρέμα γάλακτος. Τέλεια, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ και σε σένα. 7 λεπτά. Και θέλω με ένα μεγάλο χειροκρότημα να φύγει ο χρόνος σε 3, 2, 1. Χειροκρότημα. Ψάχνουμε να βρούμε το καλύτερο κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ για το 2023. Εδώ, στο 27ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κοκτέιλ από την Ένωση Μπαρτέντερ Ελλάδας. Και αυτός εδώ είναι ο 12ος διαγωνισμός κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ. Non-alcohol cocktail. Έχει περάσει ήδη 1 λεπτό, βρισκόμαστε στα 6 λεπτά. Δεν θα καθίσετε. Πάνε. Ο χρόνος μας στα 5 λεπτά. Θέλω ένα δυνατό χειροκρότημα. Βλέπω τα παιδιά και είναι λίγο αγχωμένα. Και θέλω να τα ξεαγχώσουμε. Και ο χρόνος τρέχει, κυλάει. Έχουν περάσει ήδη 3 λεπτά και βρισκόμαστε στο 4ο λεπτό. 4 λεπτά λοιπόν απομένουν.
χρόνος μας στα 3 λεπτά. Απομένουν 2 λεπτά. Και πρέπει να βιαστούμε λίγο. Μισή λεπτό ακόμα. Και μπαίνουμε στο τελευταίο 1 λεπτό. Τριάντα δευτερόλεπτα. Θα αρχίσω το countdown από το 10 και ευελπιστώ να μην το κάνω. Και okay, δεν θα το κάνω. Και έχουμε τέλος χρόνου. Οι πρώτοι 3 διαγωνιζόμενοι του 12ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Non-Alcoholic Cocktail. Μέσα στα πλαίσια του 27ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κοκτέιλ από την Ένωση Μπαρτέντερ Ελλάδας. Εδώ, μέσα στη Χορέκα και το Χορέκα Lab. Για άλλη μια χρονιά. Δεν θα συνεχίσουμε, θα πάμε να αλλάξουν πολλοί από εσάς που δεν ήσασταν στην αρχή εδώ. Θα βγαίνουν, βγήκαν πρώτα οι 3 πρώτοι διαγωνιζόμενοι του Non-Alcoholic Cocktail και μετά θα περάσουμε στα επόμενα 2 τραπέζια που θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός Battle of the Bars. Έχουμε άλλο χρόνο εδώ, έχουμε χρόνο 9 λεπτά. Να ρυθμίσουμε λιγάκι τα ρολόγια μας στα 9 λεπτά. Και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν. Λοιπόν.
Λοιπόν, και ξεκινάμε τον διαγωνισμό του Battle of the Bars. Από την άλλη πλευρά, okay. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα. Ονομάζομαι Τσουρούλας Παναγιώτης, είμαι από την Πάτρα. Έχουμε έρθει με το φιλαράκι μου σήμερα να σας παρουσιάσουμε ένα από τα μεγαλύτερα event το οποίο διοργανώνει κάθε χρόνο το μαγάζι του Μπέκ προσωπούμε, το Μπορυβάζ Public House. Καλησπέρα, ονομάζομαι Χαράλαμπος Δασκαλάκης. Όπως είπε και ο Παναγιώτης, ερχόμαστε να εκπροσωπήσουμε το Μπορυβάζ Public House από την Πάτρα και θα παρουσιάσουμε ένα από τα νούμερο ένα καρναβαλικά event τα οποία γίνονται κάθε χρόνο. Συγκεκριμένα ο χορός είναι τα τελευταία 44 χρόνια, κάθε χρόνο, την τελευταία Πέμπτη του Καρναβαλιού. Ο συγκεκριμένος χορός ονομάζεται White Dance. Έχει αυστηρό dress code λευκό, όπως και σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα λευκό signature και δύο παραλλαγές. Μία του Mai Tai και μία της Μαργαρίτας. Το signature το οποίο θα σας παρουσιάσουμε σήμερα περιέχει μέσα Rumi Flor de Cana, Limei, White Choco Syrup Monin, Amaretto Syrup Monin και Banana Pure Monin. Το δικό μου signature, η δικιά μου παραλλαγή βασικά του Mai Tai, ονομάζεται Tai Chu και έχει μέσα Sierra Reposado, Sierra Bianco, Lime, Σιρόπι Κανέλα, Orange Coracao και Πουρέ Mango. Για τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον ιδιοκτήτη και ιδρυτή του Μπορυβάζ και του Λευκού, τον Παναγιώτη Σαμπάνη, που μας δίνει την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε αυτό το σημερινό γεγονός. Σας περιμένουμε όλους στο καρναβάλι της Πάτρας και ειδικά την τελευταία Πέμπτη του καρναβαλιού. Ευχαριστούμε. Εγώ θα είμαι σίγουρα, θα μας χορέψετε κιόλας White Dance, κάτι θα κάνετε, κανένα καρναβαλικό. Λοιπόν, πάμε με 3, 2, 1 και ένα θερμό χειροκρότημα να φύγει ο χρόνος. Πρώτη μας διαγωνιζόμενη, λοιπόν, για το Battle of the Bars 2023. Τα παιδιά από την Πάτρα. Είμαστε 8 λεπτά. Το Battle of the Bar είναι ένας καινούριος διαγωνισμός σχετικά. Ξεκίνησε πέρσι. Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά που παρουσιάζεται μέσα στα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Ένωσης. Και έχουμε τους πρώτους δύο διαγωνιζόμενους που θα μας παρουσιάσουν έναν λευκό χορό. Δώστε ένα χειροκρότημα.
Ο χρόνος μας στα 6 λεπτά. Απομένουν 5 λεπτά. See how deep. Now there's some time. Come on, come on, just that 4 λεπτά. Γεια σας, κύριε Νάτση. Μισή λεπτά ακόμα και θέλω ένα δυνατό χειροκρότημα. Δεν πρέπει... Τα παιδιά χρειάζονται τη δική σας βοήθεια για να δημιουργήσουν. Είναι όπως είσαι στο μπαρ και θέλεις μιλάς τον άλλο. Τρία λεπτά ακόμη. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με τους επόμενους 3 διαγωνιζόμενους από το 12ο διαγωνισμό Non-Alcoholic Cocktail. Είμαστε έτοιμοι, κύριε Νάτση. Μπορούμε να πάμε κατευθείαν, να γνωρίσουμε τους διαγωνιζόμενους, δηλαδή. Πάρα πολύ ωραία. Πάω σε αυτά εδώ τα τραπέζια. Καλησπέρα και καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Το όνομά σου. Ονομάζομαι Θανάσης Κωνσταντίνου. Έρχομαι από το Ράφτη. Το κοκτέιλ λέγεται Childhood Memories, γιατί ίσως σας θυμίσει τα παιδικά σας χρόνια. Αυτά. Έχει μέσα σιρόπι bubblegum από Morning, πουρέ φράουλα από Morning, lime από Limey και σόδα. Και σόδα. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ρούση Ιωάννης. Έρχομαι από τον Κόγια στην Κλειφάδα και το κοκτέιλ που θα σας παρουσιάσω σήμερα λέγεται Χανούκ, το οποίο σημαίνει νυφάδα.
Μέσα θα βρείτε ένα κόρντιαλ γαρδένια μανταρίνι της εταιρείας Φρουφρού, πουρέ ροδάκινο Φρουφρού, μπλαντ όρατς Φρουφρού, σίτρους όλιο Φρουφρού, γιασεμί Φρουφρού και λαϊμί. Καλή επιτυχία. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε και από εδώ. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Η κερκίδα σου. Ονομάζομαι Κακαρέας Νίκος. Έρχομαι από την Καλαμάτα και συγκεκριμένα από το Καστράκι. Για την Καλαμάτα είναι ένα χειροκρότημα, δεν ακούω. Για την Καλαμάτα τίποτα, δεν έβρεγα. Τίποτα, μηδέν. Το έχουμε. Από εκεί ακούω, από κάτω ακούω. Από πίσω. Ναι, πίσω. Πάμε λοιπόν, τι θα μας παρουσιάσει σήμερα. Θα σας παρουσιάσω ένα κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ, το οποίο το ονομάζουμε Sober Spring. Και περιέχει, το Sober Spring περιέχει σιρόπι μανταρινιού, orange spritz, σιρόπι φαλερνού και lime από τη lime και κρέμι φρουτσόδα φυσικά. Τέλεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και στους τρεις. Και ο χρόνος των 7 λεπτών θα ξεκινήσει με 3, 2, 1. Φύγαμε. Χειροκρότημα. Ψάχνουμε λοιπόν να βρούμε το καλύτερο non-alcoholic cocktail για το 2023. Έχουμε φυσικά μαζί μας στο stage τους τεχνικούς μας κριτές και οι γευστικοί κριτές μας βρίσκονται backstage. Και ο χρόνος μας στα 5 λεπτά. Οι διαγωνιζόμενοι δημιουργούν τα non-alcoholic cocktail τους σήμερα, αποκλειστικά και μόνο με προϊόντα των χορηγών μας. Της εταιρείας Sky Spirits με τα μονή, λικέρ, σιρόπια και πουρέδες. Από την εταιρεία Umami, τα σιρόπια και οι πουρέδες Upgrade. Από την εταιρεία Rubis ΑΕ, τα Cogel Fiju. Από την εταιρεία Frufru, το Limey. Και τα Signature Collection Cogel Cocktail Mixers. Ο χρόνος μας στα 4 λεπτά. Τρία μισή λεπτά ακόμη. Η
Να πούμε επίσης ότι ο νικητής του σημερινού διαγωνισμού, αλλά και με, και με το δεύτερο και τον τρίτο νικητή του σημερινού διαγωνισμού, θα ακολουθήσουν την ελληνική αποστολή στη Ρώμη, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, να παρακολουθήσουν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο θα γίνει τον Νοέμβριο στη Ρώμη. Απομένουν 2,5 λεπτά. Μας στα 2 λεπτά. Τρίτη λοιπόν και τελευταία μέρα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κοκτέιλ, του 27ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κοκτέιλ, από την Ένωση Bartender Ελλάδας, εδώ μέσα στη Χορέκα. Και σήμερα, τρίτη και τελευταία μέρα, έχουμε 2 διαγωνισμούς εδώ στο stage του Χορέκα Lab, που γίνονται σχεδόν ταυτόχρονα. Στα τραπέζια από εδώ έχουμε τον 12ο διαγωνισμό Non-Alcohol Cocktail και από εδώ έχουμε το Battle of the Bars. Λοιπόν, να δούμε λιγάκι το χρόνο μας. Κάτι περισσότερο από 1 λεπτό. Θα πιαστούμε λιγάκι. Πολλά από τα παιδιά που βλέπετε σήμερα έχουν διαγωνιστεί και τις 3 μέρες. Λοιπόν, 40 δευτερόλεπτα. Τριάντα δευτερόλεπτα. Και θα ξεκινήσω το countdown από το 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, και τέλος χρόνου και όλα on time. Λοιπόν, αυτή ήταν η δεύτερη σειρά, δεύτερη τριάδα των διαγωνιζόμενων του Non-Alcoholic Cocktail, γιατί ψάχνουμε να βρούμε σήμερα την τρίτη μας μέρα, την τρίτη μέρα του Πανελλήνου Πρωταθλήματος, το καλύτερο Non-Alcoholic Cocktail για το 2023. Ας έρθουν τα παιδιά να παραλάβουν τα κοκτέιλ για να τα πάνε στη γευστική μας επιτροπή. Και σε λιγάκι θα συνεχίσουμε, μόλις είναι έτοιμα και τα παιδιά του μπαρ, για το Battle of the Bar, η δεύτερη διάδα διαγωνιζόμενων, το δεύτερο μπαρ της ημέρας. We'll be right back.
Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Χρυσοβαλάνης Φούντας. Και εγώ Γιαλεδάκης Μάνος. Ερχόμαστε από το Momix Bar στο Κεραμικό και σήμερα θα σας κάνουμε μια μικρή παρουσίαση στο μπαρ που εργαζόμαστε, καθώς και τα κοκτέιλ. Momix, ή αλλιώς Molecular Mixology, στην ουσία είναι η ένωση χημικών ενώσεων για τη διαμορφοποίηση και κάποιων υλικών με αποτέλεσμα, με σκοπό να αναδείξουμε διάφορα αρώματα, υφές αλλά και γεύσεις. Σήμερα θα σας χρειάσω ένα signature cocktail του καταλόγου που ονομάζεται Japanese Harmony, που εκτός από πολύ δική μας είναι και του κόσμου εφόσον βρίσκεται στο top 5 των πωλήσεων. Ο φίλος Μάνος θα σας εξηγήσει τι έχει μέσα. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Το Japanese Harmony ονομάστηκε έτσι και καταρχάς γιατί συνδυάζει την αρμονία της ιαπωνικής κουλτούρας
χρησιμοποιούμε τζιν για να το φτιάξουμε, για αλκοολική βάση, καθώς και ματζούνι που είναι ένας συνδυασμός 15 βοτάνων, ριζών και μπαχαρικών της ελληνικής γης. Επίσης χρησιμοποιούμε 3 σιρόπια, τα οποία η προέλευσή τους είναι καθαρά από την Ασία. Αγγούρι, τζίντζερ και σιρόπι πράσινου τσαγιού, το οποίο αρωματίζουμε με βανίλια μαγαδασκάρης, καθώς και grapefruit bitters. Και συνεχίζουμε στη συνέχεια να σας παρουσιάσουμε και τις δύο παραλλαγές που θα κάνουμε στα επόμενα κοκτέιλ. Το δεύτερο κοκτέιλ που αποφάσισα να σας κάνω είναι μια παραλλαγή της Tommy's Margarita. Το έχω ονομάσει Margarita Fumando de Tome και περιέχει Sierra Blanco, Sierra Reposado, Mezcal San Cosme, Aperitivo, Spicy Mango για να του δώσω μια φρουτένια γεύση, αγάβη και φυσικά λάιμι. Και μια παραλλαγή του Mai Tai που το ονομάσαμε Mai Caron Tai, καθώς έχει εμπνευστεί το όνομά του από τα αγαπημένα γλυκίσματα σε όλους τα μακαρόν, τα οποία εκτός ότι προέρχονται από αμύγδαλο, όπως είναι και η βάση του Mai Tai, το σιρόπι αμύγδαλο, έχει επίσης μέσα και νότες μπισκότου, βούτυρου και βανίλιας. Θα χρησιμοποιήσω 3 διαφορετικά ρούμια, Flor de Canina 4 και 12 ετών, καθώς και το τζαμαϊκανό ρούμι, το αρτεσάνο, το μαύρο, χυμό lime και κουαντρό για λικέρ πορτοκαλιού για έντονη και πλούσια γεύση. Αυτά από μας. Just before you go, 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 go.
cause that's my fucking problem. Yeah, I like a fuck, I got a fucking problem. I love bad bitches. Δεύτερη μέρα, τρίτη μέρα, δεύτερη, έχω μείνει ακόμα στο χτες, τρίτη μέρα του 27ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κοκτέιλ από την Ένωση Barman Ελλάδας, εδώ μέσα στη Χορέκα και το Χορέκα Lab. Παρακολουθούμε σχεδόν ταυτόχρονα σε αυτό εδώ το stage τη μάχη των bar, το Battle of the Bars και τον 12ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Non-Alcoholic Cocktails, ο οποίος διεξάγεται από αυτήν εδώ την πλευρά και σε αυτά εδώ τα τραπέζια. Ψάχνουμε λοιπόν να βρούμε σήμερα το καλύτερο non-alcoholic cocktail για το 2023. Κύριε Νάτση, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε από εδώ? Είμαστε πάντα έτοιμοι. Λίγο υπομονή και θα ξεκινήσουμε. Θα ήθελα να αλλάξουν τα χρονόμετρα σε 7 λεπτά. Όταν είστε έτοιμοι, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, πάμε να γνωρίζουμε τους επόμενους τρεις διαγωνιζόμενους στο 12ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Non-Alcoholic Cocktail. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα σας. Από πού μας έρχεσαι? Έρχομαι από Ζάκηθο. Ήμουν, το ξέρα εγώ. Ναι, το ξέρα πολύ εγώ. Μακριά. Το ξέρα. Νησιώτης. Είμαστε και συντοπίτες κοντά, συντοπίτες, περίπου. Ναι. Δεν έρχονται και πολύ εύκολα από Επτάνησα. Επτανησιώτες, σε πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα μας παρουσιάσει λοιπόν, σήμερα. Λέγουμε Πάνος Λόξα. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα κοκτέιλ που σκέφτηκα έτσι κάτι με Ελλάδα. Γι' αυτό έχω βάλει μαστίχα, έχω βάλει μανταρίνι, έχω βάλει τη γαρδένια, το οποίο να μου θυμίζει Ελλάδα. Και αυτό το έχω ονομάσει Greek Oasis. Greek Oasis, πολύ ωραία. Εύχομαι καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, πάμε να συνεχίσουμε. Μια πολύ γνωστή φυσιονομία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Νομίζω ξέρω και πώς σας λένε. Παναγιώτη. Παναγιώτη, σήμερα Παναγιώτη, σήμερα είναι κανονικά. Όλο, όλο, όχι, άραζε, τα αφήνουμε το Παναγιώτα. Εντάξει. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα mocktail. Παναγιώτης Πίτας, έτσι, να πούμε και το όνομα, μην λέμε πολύ μόνο για το Παναγιώτης. Είμαι από Πάτρα. Έρχεται από την Πάτρα. Δεν βλέπω καμία αντίδραση, τίποτα. Δεν εμπνέει πάντα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να μας πεις το όριο τι θα μας φτιάξεις. Ναι. Λοιπόν, θα φτιάξω ένα μοκτέιλ που ουσιαστικά θα χρησιμοποιήσω σαν βάση μαστίχα. Και επειδή πλησιάζει και καλοκαίρι σιγά σιγά, είπα να το κάνω λίγο πιο δροσό. Αγάπη μου, τι έμεινε, καρναβάλι, Πάσχα, καλοκαίρι, τελείωσε. Λοιπόν, πώς το έχεις ονομάσει βασικά και... Το έχω ονομάσει Μπουκαμίλια Blaze. Μπουκαμβίλια Blaze. Μπουκαμβίλια Blaze, οκ. Και τα συστατικά του. Τα συστατικά του είναι μαστίχα, πουρέ φράουλα της Μονίν, σιρόπι από τη Φρουφρου Ice Mint, να δώσει μια φρεσκάδα. Βεβαίως. Έχω βάλει lime για να ισορροπήσουμε λίγο όλες τις γεύσεις. Πάρα πολύ και ωραία. Και κάνω ένα top-up με σόδα και lemon bitter από την Cocktail Finish. Καλή επιτυχία, Παναγιώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν και εδώ. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ονομάζομαι Αναστασίου Χρήστος. Έρχομαι από το Αγρίνιο και το Βέλεπο. Και για το Αγρίνιο θέλω ένα χειροκρότημα. Λίγο χαλαρό ήτανε. Αλλά τέλος πάντων. Πάμε. Το κοκτέιλ που θα παρουσιάσω σήμερα ονομάζεται Kiss Me. Kiss Me. Η ονομασία του πάρθηκε λόγω που έπρεπε να κάνω στην κοπέλα μου κάποιο κοκτέιλ με τα αγαπημένα της υλικά. Η επιβράβευση ήταν ένα φίλι και έτσι ονομάστηκε Kiss Me. Ωραία ονομασία, μου αρέσει. Λοιπόν, θέλεις να μας πεις και από τη. Τα υλικά του. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα σιρόπι πικραμίγδαλο. Θα δώσουμε ένα εξωτικό και πιο τροπικό style στο κοκτέιλ με πουρέ ανανά, της Upgrade. Σαφιλή, ας πούμε. Λοιπόν. Ναι. Χυμό λεμόνι, για οξύτητα. Και να το κάνω πιο παιχνιδιάρικο και πιο μυστήριο, θα χρησιμοποιήσουμε ένα καπνιστό σιρόπι της Upgrade. Και για τελείωμα θα κάνουμε ένα top-up με βυσαλίδες. Τέλεια. Λοιπόν, καλή επιτυχία και καλή επιτυχία σε εσένα. Θέλω ένα μεγάλο και δυνατό χειροκρότημα για να φύγει ο χρόνος σε 3, 2, 1. Χειροκρότημα. Ξεκινάνε τα παιδιά. Πάμε.
Πέρασε ήδη ένα λεπτό. Είμαστε στα 6 λεπτά. Καλύτερο non-alcoholic cocktail για το 2023. Εδώ μέσα στο 27ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Cocktail από την Ένωση Bartender Ελλάδας, ο 12ος διαγωνισμός non-alcoholic cocktail. Τέσσερις λεπτά ακόμη. Να πούμε ότι πολλά από τα παιδιά που διαγωνίζονται και στον τρίτο μας διαγωνισμό σήμερα έχουν διαγωνιστεί σε όλους τους διαγωνισμούς. Και το Σάββατο στο ελληνικό, στο καλύτερο ελληνικό κοκτέιλ και χτες που ήταν ο μεγάλος μας, μεγάλη μας μέρα, ο μεγάλος μας διαγωνισμός. Αναζητήσαμε και βρήκαμε το καλύτερο κλασικό κοκτέιλ. Ο νικητής θα μας εκπροσωπήσει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα γίνει στη Ρώμη. Να πούμε επίσης ότι φέτος, μιας και το πρωτάθλημα θα γίνει στη Ρώμη, οι τρεις νικητές του ελληνικού κοκτέιλ το Σάββατο, οι τρεις νικητές του κλασικού, και όχι μόνο ο πρώτος, αλλά και οι τρεις σημερινοί νικητές θα ακολουθήσουν την ελληνική αποστολή και αυτή στη Ρώμη τον Νοέμβριο. Να δούμε λίγο το χρόνο. Είμαστε στα 3,5 λεπτά. Οι διαγωνιζόμενοι δημιουργούν τα κοκτέιλ τους χωρίς αλκοόλ, αποκλειστικά και μόνο με τα προϊόντα των χορηγών μας. Και ο χρόνος μας στα 3 λεπτά και πάμε να δούμε λιγάκι τα προϊόντα των χορηγών μας. Sky Spirits, εταιρεία Sky Spirits, τα μονή, λικέρ, σιρόπια και πουρέδες. Από την εταιρεία Umami, τα σιρόπια και οι πουρέδες, upgrade. Από την εταιρεία Rubis ΑΕ, τα Cordial Fiju. Από την εταιρεία Φρουφρού, το Lime, το οποίο ουσιαστικά έχει ίδιο DNA με το Lime, αλλά δεν έχει καθόλου συντηρητικά. Και τα Signature Collection, Cordial και Cocktail Mixers. Μόνο και μόνο με αυτά τα προϊόντα δημιουργούν οι διαγωνιζόμενοι τα κοκτέιλ τους. Να δούμε λιγάκι και το χρόνο μας. Κάτι περισσότερο από 2 λεπτά. 2 λεπτά. Στο 1,5 λεπτό. Πάμε να βιαστούμε λίγο γιατί απομένει κάτι περισσότερο από 1 λεπτό.
40 δευτερόλεπτα. Τριάντα δευτερόλεπτα. Θα ξεκινήσουμε το countdown από το 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 και τέλος χρόνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι χαρά μας τα κοκτέιλ να βγαίνουν on time και να μην έχουμε πέναλτι. Και μέχρι στιγμής πάνε όλα καλά. 12ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Non-Alcoholic Cocktail. Διαγωνισμός, με συγχωρείτε, μέσα στο 27ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Κοκτέιλ από την Ένωση Barmen Ελλάδας. Μέλος, φυσικά, της International Bartender Association. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της IBA, τον κύριο Τζόρτζιο Φάντα, αλλά και τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης της IBA, τον κύριο Μπρούνο Σάντος. Είναι μαζί μας σχεδόν κάθε χρόνο και μας τιμά πάρα πολύ αυτό, κύριε Φάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you so much that you're here every year. Λοιπόν, ναι, να έρθουν τα παιδιά να παραλάβουν λιγάκι τα κοκτέιλ για να τα πάνε στη Γευστική Επιτροπή. Έχουμε λοιπόν δύο διαγωνισμούς, τρέχουν ταυτόχρονα. Το 10ος διαγωνισμός non-alcoholic cocktails σε αυτά τα τρία τραπέζια και από την άλλη πλευρά, Battle of the Bars. Συνεχίσουμε λοιπόν σε πολύ λίγο με το Battle of the Bars, με το τρίτο μπαρ. Τα παιδιά θα παρουσιαστούν.
ακούγεται. Τέλεια. Καλησπέρα σας σε όλους. Ο Αλέξανδρος Φίνος. Καλησπέρα σας, ο Στέφανος Κουτρούλης. Σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο διαγωνισμό, στο δεύτερο πανελλήνιο διαγωνισμό Battle of the Bars. Προερχόμαστε από τα Χανιά της Κρήτης και εργαζόμαστε στο Puerto Cocktail Bar στα Χανιά, στο παλιό λιμάνι. Αλέξανδρε, μίλησε μας για τα κοκτέιλ που θα παρουσιάσουμε. Σας καλησπέριζω κι εγώ. Σήμερα ήρθαμε να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας. Έχουμε ετοιμάσει ένα εξωτικό κόνσεπτ. Το signature cocktail το οποίο θα σας παρουσιάσουμε ονομάζεται Indiana Jones. Περιέχει London Dry Gin, αγγούρι, μήλο, λικέρ πεπονιού και ανανά. Στέφανε. Τέλεια, ευχαριστούμε Αλέξανδρε. Το δεύτερο κοκτέιλ που θα σας παρουσιάσουμε είναι μια παραλλαγή του αγαπημένου μας Bramble, το οποίο περιέχει gin, lime προφανώς, σιρόπι φαμπουάζ, κρέμ δε κασίς και σιρόπι ιβίσκο. Το έχουμε ονομάσει Les Ardennes, δεν το ξεχνάμε και αυτό, Αλέξανδρε, το οποίο σημαίνει κήπο στα γαλλικά. Αλέξανδρε. Βεβαίως, το τελευταίο κοκτέιλ που θα σας παρουσιάσουμε είναι μια παραλλαγή του Mai Tai. Το έχουμε ονομάσει Tropical Mai Tai και περιέχει ένα μπλεντάρισμα από λευκό και παλαιωμένο ρούμι, σιρόπι πικραμύγδαλου, apricot brandy και mango. Πάμε να ξεκινήσουμε, Στέφανε. Είμαστε πανέτοιμοι. Κλείσουμε και το μικρόφωνο.
Πανελλήνιο πρωτάθλημα κοκτέιλ από την Ένωση Bartender Ελλάδας. Εδώ, μέσα στη Χορέκα και το Χορέκα Lab. Τρίτη μέρα, τελευταία μέρα. Δύο διαγωνισμοί ταυτόχρονα πάνω στο stage του Χορέκα Lab. Είχαμε το τρίτο μας μπαρ, στη μάχη των μπαρ. Και από αυτά εδώ τα τραπέζια έχουμε τον 12ο Πανελλήνιο διαγωνισμό Non-Alcoholic Cocktails. Και αυτοί εδώ είναι οι δύο τελευταίοι διαγωνιζόμενοι. Ψάχνουμε να βρούμε το καλύτερο Non-Alcoholic Cocktail για το 2023.
Κύριε Νάτση, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Το τελευταίο διαγωνιστικό κομμάτι του 12ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Non-Alcoholic Cocktail. Αυτοί εδώ είναι οι δύο τελευταίοι διαγωνιζόμενοι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, κύριε Νάτση. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να γνωρίσουμε τους δύο τελευταίους διαγωνιζόμενους μας. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Good evening, Jazzies. My name is Dimitris Ιατρίδης. And today I'm going to represent my creation, Yuzu Bliss. Yuzu Bliss is a blend of juice that is made from lemon and yuzu, which adds tartness and zestness to the mocktail. Then it includes the cucumber syrup and fresh mint leaves, which adds refreshment and sweetness. The lime juice comes in place to add a bit of bitterness and sourness to balance the cocktail. And then I use my soda that is from yuzu and cucumber to make it alive and blow up. Perfect. The mocktail, this mocktail, the difference from the others because I'm trying with the ingredients to do something satisfying and refreshing for the summer. Let's hope that everything goes well. Good luck to everybody. Can you repeat another once the name of your cocktail? Yuzu Bliss. Καλή επιτυχία. Πάμε και στον τελευταίο διαγωνιζόμενο. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Τι κάνουμε, καλησπέρα σε όλους. Εσύ θα μας μιλήσεις ελληνικά. Νομίζω πολύ ελληνικά θα μας μιλήσεις. Okay, ναι. Πώς σε λένε, από πού μας έρχεσαι. Εγώ είμαι ο Γιάννης Πολίτης, έρχομαι από το Μεσολόγγι. Είναι η πρώτη φορά εδώ πέρα. Είχα δει πέρυσι. Τώρα θέλω ένα χειροκρότημα. Πρώτη φορά και Μεσολόγγι και δεν το έχουμε ξανακούσει. Πάμε. Ζεστό χειροκρότημα. είναι η πρώτη φορά. Και τι θα μας παρουσιάσεις. Φτιάξουμε κοκτέιλ το Sweet Mary. Είπα να φτιάξω κάτι όχι για μένα, αλλά να τα αφιερώσω στη μητέρα μου. Και όλα τελικά είναι πράγματα που μου τη θυμίζουν. Γι' αυτό. Πολύ γλυκό. Ναι. Πάρα καλή πολύ γλυκό. Καλή επιτυχία, Δημήτρη, και σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Και με το 3, 2, 1, να φύγει ο χρόνος. Χρόνος μας στα 6 λεπτά. Τελευταίοι δύο διαγωνιζόμενοι του 12ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Non-Alcoholic Cocktail μέσα στα πλαίσια του 27ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Cocktail από την Ένωση Bartender Ελλάδας. Ψάχνουμε λοιπόν το καλύτερο κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ για το 2023. You were looking so good to me, the lightning man, I could not see how deep. Now there's a time that's best. Και ο χρόνος μας τα 5 λεπτά. Some time is passing.
hurt to me. The nightmare that I could not see how deep. Απομένουν 4 λεπτά. You were looking so good to me. The nightmare I could not see how deep. Now listen to this best. You were looking so good to me. The nightmare I could not see how deep. Now listen to this best. Και ο χρόνος μας στα 3 λεπτά. Να σας πούμε φυσικά ότι εδώ και η τελευταία διαγωνιζόμενη του 12ου του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Non Alcohol Cocktail δημιουργούν με προϊόντα αποκλειστικά και μόνο των χορηγών μας. Από τα Sky Spirits, τα Μονίν, λικέρ, σιρόπια και πουρέδες. Από την εταιρεία Umami, τα σιρόπια και οι πουρέδες Upgrade. Από την εταιρεία Rubis ΑΕ, τα Cogel Fiju. Και από την εταιρεία Φρουφρού, το Lime. Και τα Signature Collection Cogel και Cocktail Mixers. Ο χρόνος μας στα 2 λεπτά. Ενάμιση λεπτό ακόμα. Απομένει ένα λεπτό. Σαράντα δευτερόλεπτα. Τριάντα δευτερόλεπτα. Είκοσι. Δεκαπέντε, δεκατέσσερα, δεκατρία, δώδεκα, έντεκα, δέκα, εννιά, οκτώ, επτά, έξι, πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα και τέλος χρόνου. Και τέλος το διαγωνιστικό κομμάτι του 12ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Non-Alcoholic Cocktails. Καλησπέριζουμε λοιπόν το τέταρτο Battle of the Bar, το Bar Villa di Mare από τη Ρόδο, τα κορίτσια μας. Τελευταίοι διαγωνιζόμενες, κλείνει το φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Αν είστε έτοιμοι, ξεκινάμε, παιδιά. Βεβαίως. Καλωσορίζουμε λοιπόν την Τίνα και... Τη Ζωή. Καλώς σας βρήκαμε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Είμαι η Ζωή και είναι η Τίνα. Έχουμε έρθει από τη μαγευτική Ρόδο.
Συγγνώμη. Έχουμε έρθει από τη Μαγευτική Ρόδο, λοιπόν, όπου εμείς εκεί εργαζόμαστε στο Villa di Mare. Εκεί είναι η βάση μας, εκεί είναι το σπίτι μας. Θα πάω λίγο πίσω, λοιπόν. Το 1925 ιδρύθηκε το πρώτο ξενοδοχείο στη Ρόδο, το Miramare, που αυτή τη στιγμή, εδώ και 14 χρόνια, εδρεύει το Villa di Mare. Είμαστε μέλη αυτού, είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Εκεί, λοιπόν, 29 σουίτες, ένα υπέροχο εστιατόριο, μια τεράστια πισίνα, ένα βραβευμένο μπαρ. Βλέπετε το βίντεο, λέει. Πίσω βλέπετε και το Villa di Mare, ναι. Ένα βραβευμένο μπαρ, λόγω της Ντίνας, βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστώ. Ναι. 7 μήνες το χρόνο. Προσφέρουν όμορφες εμπειρίες, υπέροχες γεύσεις, πάρα πολλά χαμόγελα και δροσερές αναμνήσεις δίπλα στη θάλασσα. Για κάποιους, λοιπόν, θεωρούμαστε επαγγελματίες. Για εμάς, όμως, είμαστε μια οικογένεια που χρόνο με το χρόνο προσπαθούμε να είμαστε καλύτεροι για όλους όσους μας τιμούν με την παρουσία τους και όσους μας επισκέπτονται. Αφού σας καλωσόρισα στο σπιτικό μας, εμείς εκεί έχουμε κάποια, ας πούμε, ψευδόνυμα, γιατί όταν μπαίνουμε στο μαγαζί χαρακτηριζόμαστε από κάτι. Θα ξανασυστηθώ, λοιπόν. Είμαι η Ζωή του Βίλα και είναι η Master Blender. Και σήμερα έχουμε έρθει και με Blender. Και με Blender, εννοείται. Θα παρουσιάσουμε ένα signature cocktail και δύο παραλλαγές κλασικών. Ζωή, θα πεις το signature. Το signature είναι το Asian Sour, ένα από τα αγαπημένα μου. Είναι με αγγούρι δροσερό, καλοκαιρινό. Η βάση του είναι το Heyman, στο τζιν. Και σερβίρεται με μία κρέμα γιούζου, με γιούζου και γιαούρτι. Έχουμε φτιάξει και μία σκόνη λουλουδιών από πάνω, η οποία γίνεται με υβίσκο, που είναι ξινός. Μετά, για το Asian ή συνεχίζω. Ορίστε. Μετά έχουμε το Aegean Thai. Α, ναι. Μετά το έχουμε το Aegean Thai. Ναι, είναι μια παραλλαγή του Mai Tai. Δυστυχώς κάποιος μας πήρε τα kumquat, δεν ξέρω ποιος είναι, θα σε βρω. Και θα το κάνω με... Με grapefruit. Με grapefruit, συγγνώμη. Η βάση του είναι το μεταξά. Δροσερό, καλοκαιρινό για το καλοκαιράκι μας. Ωραία. Και εγώ θα παρουσιάσω πάλι μια παραλλαγή Tommy's Margarita. Με gin yuzu, αγγούρι, πράσινο μήλο, βεργαμότο, λίγο μεσογειακή και λίγο το παφόμ για να γεμίσουμε λίγο το στόμα. Ωραία. Επειδή η Ντίνα δεν θα το πει, θα ήθελα το μεγαλύτερο χειροκρότημα περισσότερο για τα παιδιά που είναι πίσω στη Ρόδο. Εύχομαι να το διασκεδάσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Show me.
calling you up to get down, down. Show me a piece of your love. I'm calling you up to get down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, 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 down. Του 7ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Κοκτέιλ από την Ένωση Bartender Ελλάδας, εδώ μέσα στη Χορέκα, στο Χορέκα Lab. Μόλις τελείωσαν και οι δύο παράλληλοι διαγωνισμοί μας στο διαγωνιστικό κομμάτι, ο 12ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Non-Alcohol Cocktail. Ψάχνουμε να βρούμε και σε λίγο μάλλον ξέρουν μέσα η Αυτική μας Επιτροπή και οι τεχνικοί μας κριτές, ξέρουμε ποιος είναι ο νικητής στο Non-Alcoholic. Ψάχνουμε λοιπόν το καλύτερο Non-Alcoholic Cocktail για το 2023. Παράλληλα στο stage είχαμε και το Battle of the Bars. Διαγωνίστηκαν το bar. Το τελευταίο με τα κορίτσια μας. Λοιπόν, θέλω λιγάκι να κάνουμε λίγο υπομονή. Νομίζω ότι ότι είμαστε on time. Και σε πολύ λίγο θα έχουμε την απονομή μας. Θα παρακαλούσα λοιπόν τους διαγωνιζόμενους να έρθουν στο stage. Είναι πάρα πολύ από αυτούς. Έχουν συμμετάσχει και στους τρεις διαγωνισμούς και τις τρεις μέρες. Κούραση φυσικά, πολύ μεγάλη κούραση για τα παιδιά. Αλλά αυτό δείχνει και δημιουργικότητα, ενέργεια. Λοιπόν, ένα θερμό χειροκρότημα για τους διαγωνιζόμενους. Σε πολύ λίγο θα μάθουμε και τον νικητή του 12ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Non-Alcoholic Cocktail από την Ένωση Bartender Ελλάδας. Θα μάθουμε και ποιο από τα μπαρ κερδίζει στο Battle of the Bars, μια και ένας καινούριος διαγωνισμός που ξεκίνησε μόλις πέρυσι. Λοιπόν, οι τεχνικοί μας κριτές, οι γευστικοί μας κριτές, πού είναι όλοι? Με έχετε αφήσει στη σκηνή μόνη μου. Δημήτρης Παπαϊωάννη, Γιάννης Νάτσης. Πού είναι οι υπόλοιποι? Έρχονται και οι υπόλοιποι. Λίγη υπομονή. Φυσικά θα δώσουμε παίρνου σε όλα τα παιδιά που διαγωνίστηκαν και σήμερα και στους δύο μας διαγωνισμούς και θα μάθουμε και τους τρεις νικητές, τον πρώτο αλλά και άλλους δύο. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι και οι τρεις νικητές το Σάββατο στο διαγωνισμό του ελληνικού κοκτέιλ, αλλά και οι τρεις νικητές χτες στο διαγωνισμό του κλασικού κοκτέιλ, ο οποίος νικητής, ο πρώτος νικητής, θα μας εκπροσωπήσει στη Ρώμη στο Παγκόσμιο, αλλά και οι τρεις νικητές σήμερα θα φύγουν όλοι μαζί
το Νοέμβριο του 2023 μαζί με την Ελληνική Αποστολή και θα πάνε στη Ρώμη, που γίνεται το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2023. Καλησπέρα και από μένα. Να ζητήσουμε τη γνώμη των γευστικών κριτών για να δούμε τι δοκιμάσανε σήμερα. Κύριος Παπαϊωάννου. Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια σε όλους. Είναι χειροκρότημα στα παιδιά, γιατί η αλήθεια είναι ότι εντάξει, έχω παίξει πάνω από 40 Grand Prix όλο τον κόσμο, αλλά του ζηλεύω είναι η αλήθεια. Αν και το Σάββατο δεν εντυπωσιάστηκα τόσο. Σήμερα έπαθα πραγματικά σοκ. Τα κοκτέιλ ήταν από άλλο πλανήτη. Γαρνιτούρες, μπολ, emulsion, σφαιροποίηση, on the text, φιλοκεντρήσεις. Ήταν εντάξει. Εγώ χαίρομαι γιατί αγαπώ να δουλεύουν πιο ερευνητικά. Είναι από ό,τι είδα και από τα άλλα παιδιά, είναι πολύ πολύ κοντά βαθμολογίες. Εντάξει. Εύχομαι καλό ταξίδι. Θα είμαι Περού τον Νοέμβριο για ένα project, οπότε ζηλεύω. Αλλά εύχομαι να περάσετε όμορφα, θα απολαύσετε. Ζηλεύουμε εμείς όμως, Δημήτρη, και που θα πας καλή Περού. Επιτυχία σε όλους. Γιατί δεν τα λένε αυτά έτσι. Αλλά πιστέψτε με, ήταν γεύσεις πολύ, πολύ, πολύ κοντά. Ήταν ωραία τα προφίλ, τα ποτήρια, γαρνιτούρες. Νίτρογεν, διοξίδιο πεπιεσμένο. Εντάξει, θερμοκρασίες δυνατές. Γαρνιτούρες, μαγειρεμένες τεχνικές, emulsion. Εγώ τα αγαπώ αυτά και συγχαρητήρια σε όλους, παιδιά. Προφανώς, επειδή είναι πιο ελεύθερη κατηγορία. Δεν έχει αλκοόλ, ίσως πειραματίζονται πολύ περισσότερο τα παιδιά. Ξέρεις τι γίνεται, πολλές φορές το αλκοόλ, επειδή okay, έχει να κάνει με τον τρόπο που παράγεται το αλκοόλ και οι εντάσεις, δεν περίμενα. Είδα τρομερές ορροπίες, είδα γλυπτική σε πάγους μέσα σε ποτήρι. Εντάξει, εγώ το λίγο τα βλέπω πιο ακαθμαϊκά, αλλά είδα τεχνικές ωραίες, είδα μαγειρέματα on stage, είδα πράγματα διαφορετικά. Είδα stability σε layering που είναι πάρα πολύ δύσκολο για να μελετήσεις. Όταν ήμουν Ελμπούλ το 4 με το Φεράν, κάναμε τα διάλειμμα στερεά 6,5 ώρες terms up. Δηλαδή, διαβάζουν, παρακολουθούν, είναι πάρα πολύ κοντά. Παιδιά, για μένα προσωπικά που δουλεύω για δύο κάμπους και έχω πάρει 6 παγκόσμια στην Αμερική, για μένα μη σταματήστε. Είναι ευτυχία αυτό που κάνετε. Και ζήστε το όσο πιο ψηλά γίνεται. Μη βλέπετε τίποτα. Ήταν πραγματικά ωραία δουλειά. Σάββατο δεν ήμουν ευχαριστημένος, αλήθεια. Σήμερα όμως χωρίς αλκοόλ. Δηλαδή, δεν ξέρω, τι να σου πω, είδα μέχρι και φυσαλίδες infusion, γεννησμένες με σύριγγα. Δεν το ξαναδεί αυτό. Ενώ σε juniors. Είναι το επόμενο σεμινάριο που θέλει να κάνει η Ένωση Barman. Καλούμενος όπως με μεγάλη σας. Μου χαρά. Εγώ εννοείται, παιδιά, ότι μοιράζω. Ό,τι κάνω στο κολέγιο Σικάγο θα κάνω και εδώ και γιατί όχι στη χώρα μου. Δηλαδή δεν μπορώ να τα κάνω έξω και εδώ να μην κάνω. Ευχαριστούμε για τον προτέρα. Είμαι για εσάς, ό,τι χρειαστείτε και μεγάλη μου τιμή που βλέπω new rookies να συνεχίζουν τη δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια σε όλους. Και για την παρουσία και για την κριτική. Τιμή μου, τιμή μου. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την απονομή των επένων, έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Χρήστος Αναστασίου. Ο κύριος Δημήτρης Ιατρίδης. Ο κύριος Νικόλαος Κακαρέας. Ο κύριος Στέφανος Κουτρούλης. Κύριος Αθανάσιος Κωνσταντίνου. Ο κύριος Πάνος Λόξας. Κυρία Κωνσταντίνα Νικολίτση. Ο ταξιάρχης Δάσκας. Είναι εδώ ο ταξιάρχης. Δεν είναι. Ο κύριος Παναγιώτης Πίτας. Πού είναι ο Παναγιώτης. Παναγιώτη. Δεν ακούει ο Παναγιώτης με το όνομά του.
Ακούει αλλιώς. Λοιπόν, ο κύριος Ιωάννης Πολίτης. Ο κύριος Ιωάννης Ρούσος. Ο κύριος Αλέξανδρος Φίνος. Ξέρεις, δεν ήρθε σήμερα. Έχουμε πάρει όλοι έπαινο, παιδιά. Ωραία, τέλεια. Ένα αναμονή των αποτελεσμάτων, λοιπόν. Να δούμε τι κάνει και ο κύριος Ζάπα. Δοκίμασες τίποτα... Δοκίμασες. Όντως, πραγματικά, σήμερα ήταν υπέροχα. Αν και νόν αλκοχόλ, ήταν πραγματικά κοκτέιλ. Σας πιστεύω και εσένα και το Δημήτρη. Δηλαδή, ο Δημήτρης μου το έλεγε και backstage ότι ήταν εκπληκτικό το, και η ποιότητα σήμερα. Προφανώς η απελευθέρωση της κατηγορίας μπορούμε να δώσει μια δημιουργικότητα στα παιδιά και ίσως γι' αυτό. Ναι, βέβαια, βέβαια. Και τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται και από τους χορηγούς μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς για τα προϊόντα Fitchu, τα προϊόντα Fitchu, τα προϊόντα. Ο Μάμι, τα upgrade. Δεν έχω μαζί μου τη λίστα, δυστυχώς. Τα Μονίν. Έχουμε αγωνία, παιδιά, σήμερα. Έχουμε. Σε πολύ λίγο. Για να το πω, οι αποστάσεις ήσασταν και στους τρεις διαγωνισμούς. Στους περισσότερους, τέλος πάντων. Εγώ βλέπω την κυρία Νικολίτση από εκεί. Νομίζω ήσουν και στις τρεις, έτσι. Και χτες η Κωνσταντίνα κέρδισε το δεύτερο βραβείο στο κλασικό. Σε γυναίκα πήγε το δεύτερο. Έρχονται τα... Ξέρεις, γνωρίζεις ποιος είναι πρώτος. Γνωρίζεις, ε. Εγώ πάντα το μαθαίνω τελευταία. Να, έρχεται και ο πρόεδρος. Θα σου δώσω και δεύτερο. Μαζί, δύο. Δύο είναι καλύτερα από ένα πάντα. Εννοείται, εννοείται. Αλλά θέλουμε να σε βλέπουμε κιόλας. Και όπως πάντα, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν. Κάθε φορά λέμε το ίδιο, αλλά πραγματικά είναι μια αλήθεια αυτό το πράγμα. Η συμμετοχή τους είναι αυτή που μας κάνει καλύτερους επαγγελματίες όλοι. Πρέπει να συμμετέχουμε, να διαγωνιζόμαστε, να εκθέτουμε τον εαυτό μας για να γίνουμε καλύτεροι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι, δηλαδή το βρήκαμε το καλύτερο κοκτέιλ non-alcoholic για το 23. Το καλύτερο κοκτέιλ το φτιάξαν τα παιδιά εδώ και το αποφασίσαν οι κριτές που ήταν μέσα. Ακριβώς. Λοιπόν, αργήσαμε όλοι, το βρήκαμε. Δεν τα δοκιμάσαμε για το non-alcoholic. Για τη μάχη των μπαρ δοκιμάσαμε εμείς αρκετά με τον Λάμπρο, πάρα πολλά κοκτέιλ. Μίλησαμε όμως και με τον κύριο Παπαδημήτρη Παπαϊωάννου και μας είπε ότι ήταν εξαιρετικό το επίπεδο. Ναι. Να τόσο ο κύριος Παπαϊωάννου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Κάτσε μισό λεπτό. Για να δούμε τι ώρα είναι, γιατί δεν θέλω να τελειώνω εγώ και μετά να μένουν οι καφετζίδες εδώ. Θα φύγουμε μετά στους καφετζίδες. Ας το κάνουμε. Και... Θα κάτσουμε μέχρι 9 η ώρα. Ο Μακρύς την κοιτάει. Πολλά χρόνια γίνεται το ίδιο. Λοιπόν, πολλά χρόνια. Όμως επειδή έχουμε ανθρώπους εδώ πέρα, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι που μας έχουν βοηθήσει
είναι η χορηγή μας. Έχουμε πει για σημερινό και για το σημερινό, σύν τις προηγούμενες μέρες που είναι χωρίς αλκοόλ. Έχουμε τα προϊόντα της Umami, το Great Up. Έχουμε τα προϊόντα του κυρίου Ρούπι, τα Fuji, τα Fiji. Επίσης, τα Monin από την εταιρεία Sky Spirit. Τι άλλο ξεχνάω, τα αναψυκτικά φίμπρα. Όχι, ναι, τα αναψυκτικά που προσφέρει ο κύριος Καρούλιας, τα OZ και τα Fever 3. Και επίσης, την εταιρεία που έχουν οι συνάδελφοί μας, οι πρώην συνάδελφοί μας, ο Τζίμις ο Πατσούλας και ο Γιώργος ο Βουρλιώτης, τη Φρουφρού μαζί με το Λάιμι, που μας βοήθησαν για να ολοκληρώσουμε αυτό το διαγωνισμό. Λοιπόν, και να πάμε, σιρόπια και... γιατί δεν μας φέρνει σε τίποτα, οι άνθρωποι θέλουν να φύγουν. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, για το τρίτο βραβείο στο ελληνικό, θα παρακαλώ τον κύριο Ρούμπι. Ο κύριος Ρούμπις είναι εδώ. Εγώ νόμιζα ότι ήταν εδώ, αλλά δεν είναι. Λοιπόν, να δώσουμε το τρίτο βραβείο. Για στο τρίτο βραβείο. Χωρίς αλκοόλ, το τρίτο βραβείο χωρίς αλκοόλ. Δώσε το Λαύρο. Θα το δώσει ο Λαύρος, ναι ρε παιδιά, άλλο λέμε. Ποιος είναι ρε παιδιά. Εδώ είπαμε, δεν είναι. Φωνάζουμε τον κύριο από την εταιρεία, δεν έχει έρθει. Ήρθε ο άνθρωπος, απογοητεύτηκε και έφυγε. Πάμε. Έλα, θα φύγουν και οι άλλοι. Ένας νέος μπαρτέντερ λαμβάνει δεύτερη φορά μέρος. Έρχεται από πολύ μακριά, όχι πολύ μακριά, αλλά σχετικά εδώ με την Αθήνα. Έρχεται από την Καλαμάτα. Ο Νικόλας Κακαρέας. Συγχαρητήρια, Νικόλα. Λοιπόν, να πάμε για τη δεύτερη θέση. Έχουμε να φωνάξει τον κύριο Τσατσίρα, ο οποίος είναι ο πρώτα πάσαντρο της εταιρείας, από την εταιρεία Umami για τα προϊόντα Upgrade. Κωνσταντίνε, συνάδελφος βέβαια και αυτός, μπαρτέντερ. Αν μη τι άλλο, αν οι μπαρτέντερ δεν πουλούσαν προϊόντα για τους μπαρτέντερ, ποιος θα πουλούσε. Λοιπόν, συλλογή δεύτερων θέσεων. Κατάλαβες εσύ. Κωνσταντίνα Νικολίτση, δεύτερη θέση. Μπράβο, Κωνσταντίνα. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα πήρε και χθες το δεύτερο βραβείο στο κλασικό διαγωνισμό, έτσι. Ακριβώς. Μπράβο, Κωνσταντίνα. Λοιπόν, πρώτη θέση. Πάρω εγώ και να φύγω. Το συνέβης, το θέλεις. Λοιπόν, Δευτέρη, έλα λίγο σε παρακαλώ. Γιατί, κοίταξε, τα μπαρτέντερ από ό,τι έχω καταλάβει, με κύπελο δεν έχεις πάρει. Τουλάχιστον να δώσεις κανένα μπαρτέντερ. Έχουμε λοιπόν έναν ακόμα συνάδελφο, ο οποίος έχει μεταπηδήσει στην εταιρεία στη δουλειά των εταιριών, σαν εκπρόσωπος πρώην συνάδελφος μπαρτέντερ. Βέβαια, ακόμα μπορεί να κάνει τον μπαρτέντερ, δεν έχει γεράσει σαν και εμένα. Λοιπόν, θα δώσει το πρώτο βραβείο εκπρόσωπος της εταιρείας Sky Spirits με τα προϊόντα Monin. Λοιπόν, πρωτοεμφανιζόμενος. Όσοι ήρθαν πρώτη φορά, αρχίζουν να τρέμει η καρδιά τους. Έχουμε πολλούς πρωτοεμφανιζόμενους. Όσοι δεν ήρθανε, εντάξει. Έχουμε ξανά συνέχεια και άλλους διαγωνισμούς να λάβουν μέρος. Και να θυμίσω ότι οι τρεις πρώτοι, και σήμερα οι τρεις πρώτοι θα ακολουθήσουν την ελληνική αποστολή στο παγκόσμιο θηρόμιο. Όπως και οι τρεις εχθές και οι τρεις από προχτές. Και το καλύτερο bartending team που θα πούμε μετά. Ακριβώς. Και χτες πρωτοεμφανιζόμενος το πήρε το κλασικό, έτσι δεν είναι. Ναι, οπότε είμαστε. Πρωτοεμφανιζόμενος. Πρωτοεμφανιζόμενος. Λοιπόν. Θα μας το πεις. Θα το πω. Το όνομα. Πολίτης Ιωάννης. Μπράβο.
έχουμε, έχουμε και τη μάχη των μπαρ. Μην βιάζεστε. Να βγάλουν τα παιδιά οι τρεις λοιπόν, πρώτες και... μια φωτογραφία εδώ. Σου έχω και πληροφορία, Πρόεδρε. Ναι. Το κοκτέιλ που δημιούργησε, ναι, το αφιέρωσε και το δημιούργησε, το αφιέρωσε στη μητέρα του. Ωραία. Μας το είπε στον αέρα. Ωραία, δεν το άκουσα διότι μου πίσω. Τώρα, να καλέσω την εκπρόσωπο από την εταιρεία Eurocat. Μάλλον, ναι, να μοιράσουμε τα βραβεία για τη μάχη των μπαρ. Έλατε. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους τους υποστηριχτές μας που βοηθάνε μαζί με τις εταιρείες που είναι οι χορηγοί, βοηθάνε στο να ολοκληρωθεί αυτός ο διαγωνισμός. Όπως η εταιρεία Eurocat που μας προσφέρει εξοπλισμό, όπως η Icebox εταιρεία που μας προσφέρει πάγους, ξηρούς πάγους και αυτά. Βιάστηκε να το κλείσει, έχουμε και άλλη απονομή. Βάλε. Λοιπόν, τα αναψυκτικά... και τα εργαλεία Mindful, είναι υποστηριχτής μας και αυτός. Τι άλλο, έχουμε τον Ίσαρη από τη Λαχαναγορά που μας προσέφερε τα φρούτα. Τα Μπελιότζια, τα εργαλεία Μπαρ. Ναι, τις παγωμηχανές Χοζιτζάκη. Βεβαίως. Το εστιατόριο Μπαρ Malt Fine Dining and Drinking. Τον και το Μόμιξ. Το bar. Και το Μόμιξ που μας πρόσφερε μια πολύ ωραία βραδιά χθες το βράδυ. Λοιπόν, βεβαίως. Θέλετε να πείτε κάποια λόγια μέχρι να πούμε τους νικητές. Καλησπέρα σε όλους. Συγχαρητήρια σε όσους συμμετέχουν και σε όσους θα είναι μπροστά. Είμαστε οι υποστηρικτές των πρωταθλημάτων και της Ένωσης περισσότερο από 10 χρόνια. Είναι χαρά μας να βρισκόμαστε εδώ ως χορηγοί, ως υποστηρικτές. Και πάντα είμαστε εδώ για να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στο να γίνει ο διαγωνισμός. Εξάλλου, αυτό είναι και στο DNA της εταιρείας. Είμαστε από αυτούς που υποστηρίζουν τους νέους ανθρώπους. Επιβραβεύουμε αυτούς που ψάχνουν να βρουν την τελειότητα. Οπότε είμαστε πολύ κοντά σε αυτό που εσείς κάνετε στο Excellence. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και να πούμε για την τρίτη θέση στη μάχη των bars, το τρίτο στη σειρά bartending team. Εντάξει, τα μετάλλια θα δώσουμε μετά τα μετάλλια. Λοιπόν, έχουμε δύο εξαιρετικούς συναδέλφους. Μας έφτιαξαν εξαιρετικά ποτά. Είχαν εξαιρετική παρουσία. Αν είχαν εξαιρετική παρουσία, θα μου πεις, θα βγαίνουν πρώτοι. Αλλά όλοι είμαστε νικητές, πάμε. Οι πρώτοι προφανώς είχαν κάποια αρτιότητα σε κάτι λίγο παραπάνω από αυτούς που θα πούμε τώρα, που ήταν το τρίτο στη σειρά. Λοιπόν, ήταν οι άνθρωποι που τολμήσανε να κάνουν σφαιροποίηση πάνω στο μπαρ σε ώρα διαγωνισμού. Τα παιδιά από το Μόμιξ, οι συνάδελφοι από το Μόμιξ, ο Χρυσοβαλάτης Φούτης και ο Μανουήλ Γιασεμάκης. Γαλεδάκης. Συγχαρητήρια, παιδιά. Πάμε για τη δεύτερη θέση στη μάχη των μπαρ. Ξέρω ότι έχετε κουραστεί και θέλετε να φύγετε όλοι. Εγώ να δείτε πόσες μέρες είμαι κουρασμένος και δεν έχω πρόβλημα. Θα κάτσω εδώ πέρα μέχρι τις 10 η ώρα. 8, όχι, 10. Όχι, Πρόεδρε, όχι. Αν ήταν ο κύριος Γιαλούρης εδώ, θα άρχισε και να φωνάζει. Ο κύριος Γιαλούρης θα... Λείπει τώρα, έχει πάει δίπλα στο σκά. Θα το κρατάγε και παραπάνω, μπορώ είναι να πω. Είναι στο σκά δίπλα εκεί. Όχι. Λοιπόν. Συλλογή δευτέρων θέσεων. Τίνα Νικολίτση, Ζωή Ακριβού. Και έχω δίπλα μου εδώ τον Γιάννη Τονάση να θυμίσω ότι πριν από μερικά χρόνια είχε κάνει συλλογή πρώτων θέσεων, είχε πάρει και τις τρεις κατηγορίες. Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα. Τρία πρώτα μετάλλια. Συγχαρητήρια, Γιάννη. Έτσι λοιπόν η Τίνα παίρνει τρία δεύτερα βραβεία. Λοιπόν. Λοιπόν.
Πάμε λοιπόν να ανακοινώσουμε. Τι ανακοινώνουμε, την πρώτη. Το καλύτερο bartending team. Να δω. Μάλιστα. Το καλύτερο bartending team, λοιπόν. Παρακαλώ, ελάτε δίπλα μου μαζί εδώ να δώσουμε το πρώτο bartending team, το καλύτερο bartending team με την καλύτερη παρουσία. Έχουμε επίσης το bartending team, εκτός το ότι θα ακολουθήσει την ελληνική αποστολή στη Ρώμη, στο παγκόσμιο, θα έχει δώρο και ένα μπλέτερ μπελόγια για να κάνει τις δικές του δοκιμές στα μπαρ. Λοιπόν, δύο καλοί συνάδελφοι, ένας ήταν μαθητής μου, έτυχε στη σχολή πολλά χρόνια πριν. Χωρίς πολλά λόγια, ο Αλέξανδρος ο Φίνος και ο Στέφανος ο Κουντρούλης από τον μπαρ Πουέτρο στα Χανιά. Συγχαρητήρια. Μπράβο, παιδιά. Συγχαρητήρια, παιδιά, συγχαρητήρια. Επίσης, να πούμε κιόλας ότι το επόμενο ζευγάρι που δεν πήρε τώρα ένα μετάλλιο κτλ. Έχουν ήδη κάτι κερδίσει αυτοί. Για ελάτε λίγο μπροστά εδώ. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Κάτι έχετε, μισό λεπτό. Κάτι έχετε κερδίσει κι εσείς, έτσι. Τι κέρδισε χθες? Τρίτη θέση. Και εσύ? Πρώτη θέση. Στο ελληνικό. Στο ελληνικό. Το Σάββατο. Ελληνικό, λοιπόν, πρώτη θέση. Είναι ο νικητής του ελληνικού κοκτέιλ το Σάββατο. Μην τρέμεις, ρε. Εντάξει. Και όταν νίκησες με αυτές πάλι τα ίδια έκανες. Πάμε, λοιπόν. Και τα παιδιά αυτά θα ακολουθήσουν. Δώσε και δύο μετάλλια στα παιδιά. Βεβαίως. Λοιπόν, επίσης, πρέπει να πούμε μισό λεπτό πριν βγάλετε τις ομαδικές φωτογραφίες και όλα αυτά. Ότι υπήρχε μια ομάδα, ένα team που υποστήριξε όλο αυτό το διαγωνισμό. Που δεν πήρανε μετάλλια, δεν πήρανε βραβεία. Ακούγανε τις γκρίνιες τις δικές σας, τις δικές μου και υπομένανε πίσω στα stage, τρέχανε σαν χαμάλιδες, τα κάναν όλα έτσι, όλα αυτά τα παιδιά που βοηθήσανε, οι σερβιτόροι μας, οι άνθρωποι που στείλαν τους χυμούς, οι άνθρωποι που κουβαλάγαν τα μπουκάλια, που χρονομετρούσανε, οι κριτές μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, ξέρω ότι είναι αφανείς ήρωες όλοι αυτοί, δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει να παίρνουν μετάλλια κι αυτά. Ο Αποστόλης ο Παλαμάτσιας, πολλά χρόνια μέλος της Ένωσης Μπαρτέντερ, ο Κωνσταντίνος ο Κανέλος, ο Δημήτρης ο Βαλάσης. Λοιπόν, θα βγάλουμε καμιά φωτογραφία τώρα. Η πρώτη και όλοι μαζί, γιατί όλοι είμαστε νικητές. Και να πούμε ραντεβού για του χρόνου ξανά στα πρωταθλήματα που διοργανώνουμε στη Χορέκα. Πριν βέβαια θα έχουμε πάει στη Ρώμη να... Νοέμβριο του 2023. Να σηκώσουμε το κύπελο, το παγκόσμιο. Θα το σηκώσουμε φέτος, πιστεύω. Θα δώσουμε μία βοήθεια. Θα το σηκώσουμε φέτος. Θα το σηκώσουμε. Ελάτε όλοι μαζί να βγάλουμε μία. Ελάτε.